Τα κοινωνικά τους αντανακλαστικά κλήθηκαν να επιδείξουν χθες αργά το απόγευμα οι υπηρεσίες του νοσοκομείου Βόλου, όπου μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς σε ένα αγοράκι 2,5 ετών. Το παιδάκι εντοπίστηκε να περιφέρεται κοντά στην οδό Μαγνήτων και αμέσως οι αστυνομικοί που το είδαν σταμάτησαν και το ρώτησαν πού είναι οι γονείς του. Το παιδάκι δεν ήταν σε θέση να τους απαντήσει και έτσι ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Αχιλλοπουλίου. Αμέσως το πήραν οι νοσηλεύτριες, το φέραν οι αστυνομικοί το παιδί, γίνανε οι απαραίτητες εξετάσεις. Και με τρία τηλέφωνα και η κοινωνική λειτουργός ήταν εδώ πέρα του νοσοκομείου, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά, κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου δηλαδή, και αποφασίστηκε με δικιά μου παρέμβαση να φιλοξενηθεί το παιδί εδώ μέχρι να νεοτέρας. Το παιδί δεν ήταν ασθενές, έτσι, δεν είχε, σε καλή κατάσταση ήταν και δεν ήταν άρρωστο. Έτσι, αυτό το λέμε. Γιατί εξετάστηκε και από τους παιδιάτρους, παρθήκαν εκεί οι εξετάσεις και η απόφαση ήταν τι θα γίνει. Το παιδί θα φιλοξενιόταν εδώ μέχρι να δοθεί η λύση. Είναι το ανθρώπινο μέρος του νοσοκομείου και καλό είναι να αναδεικνύεται. Βέβαια, ο ρόλος του δεν είναι αυτός, αλλά αυτό δείχνει και αδυναμία των κοινωνικών δομών. Ο διοικητής του νοσοκομείου έδωσε εντολή να φιλοξενηθεί το μικρό αγοράκι στην παιδιατρική κλινική μέχρι να εντοπιστούν οι γονείς του. Τελικά η μητέρα του το αναζήτησε λίγο πριν τις 11 το βράδυ και το πήρε μαζί της, αφού πρώτα εξήγησε ότι η ίδια δούλευε και είχε αναθέσει στα μεγαλύτερα αδέλφια του να το προσέχουν. Αφού αποφασίστηκε να μπει και να εισαχθεί στο νοσοκομείο για φιλοξενία, ξαναλέω. Δόθηκε η λύση με διαταγή εισαγγελέως, αφού βρέθηκε η μητέρα, αργά το βράδυ ήρθε και το πήρε. Τέλος καλό, όλα καλά. Ελπίζουμε να μην έχουμε τέτοια γεγονότα στην πόλη μας. Εξηγήσεις έδωσε η μητέρα, πώς ήταν το παιδί σε εμάς όχι. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου επισημαίνει ότι όλο και πιο συχνά το Αχιλλοπούλιο καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά μοναχικών συνανθρώπων μας που για διάφορους λόγους καταφεύγουν στις δομές του νοσοκομείου ζητώντας βοήθεια. Δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίου, το νοσοκομείο καλείται να εκτελεί και αυτόν τον λόγο, τον ρόλο μάλλον, έτσι. Και αυτό κατά καιρούς τον τελευταίο καιρό έχει, μάλλον τον τελευταίο καιρό έχουμε γράψει πάρα πολλά περιστατικά και έχουν να κάνουν πιο πολύ με ανθρώπους παρατημένους μόνους που είτε έρχονται στο νοσοκομείο για να ζεσταθούν, είτε έρχονται γιατί δεν έχουν που να μείνουν ή γιατί δεν έχουν συγγενείς. Οπότε τα αντανακλαστικά του νοσοκομείου όσον αφορά την κοινωνική συμπεριφορά και των εργαζόμενων εδώ πέρα, αλλά και της διοίκησης, και είναι απόφαση να κάνουμε και αυτήν τη δουλειά.